Αισθάνομαι, αγαπητή μου, μια πολύ βαθιά χαρά και αληθινή ευλογία από το Θεό που μου δίδει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να συναντηθώ με τα αγαπητά μου πρόσωπα, τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, εσάς, μέσα σε αυτόν τον ιερόν χώρο που τόσο φιλόξενα μας δέχεται και που οφείλουμε πολλές ευχαριστίες και στον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, όλους τους ιερείς του Ιερού τούτου Ναού και στους κυρίους επιτρόπους που μας φιλοξενούν. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ειλικρινά, με εκπλήσει ο μεγάλος αριθμός σας και αυτή η αθρώα προσέλευσή σας για να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Σκεφτείτε ότι η πόλη μας σήμερα έχει ένα λαϊκό εμπορικό πανηγύρι. Είναι πλάι μας. Τα μεγάφωνα ακούγονται. Αλλά εσείς με προθυμία ήρθατε εδώ. Αυτό πραγματικά με κάνει να αισθάνομαι πολύ την υποχρέωση απέναντί σας. Αναλογίζομαι όμως τη δική μου πνευματική φτώχεια και ανεπάρκεια μπροστά σε ένα τόσο πολυπληθές ακροατήριο όπως είσαστε εδώ εσείς. Θα ήθελα ειλικρινά να σιωπήσω. Θα ήθελα να πάω να κρυφτώ για να καταρτιστώ. Αλλά η δική σας προθυμία και η αγάπη σας, αλλά και οι μεγάλες ανάγκες της διακονίας του Θείου Λόγου στην... Ανοίξατε. Και η αγάπη σας, όπως σας είπα, και οι μεγάλες ανάγκες διακονίας του Θείου Λόγου σε αυτήν την αλλοπρόσαλη και αναρχική εποχή μας πραγματικά με αναγκάζει να παραβλέψω τις δικές μου ατέλειες και να αποδηθώ σε έναν κηρυκτικό αγώνα για την μεγάλη υπόθεση του Ευαγγελίου. Και το βλέπετε αυτό. Το βλέπετε πόσο η εποχή μας έχει ανάγκη να ακούεται ο Λόγος του Θεού. Πάντοτε δεν θυμούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Ουέ μη εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι, ανάγκη γαρ μη επίκειται, οικονομίαν πεπίστευμαι. Αλίμονό μου εάν δεν ευαγγελίζομαι, γιατί σε μένα υπάρχει ανάγκη, διότι μου έχει ανατεθεί χρέος από τον Χριστόν». Και στον κάθε κληρικό υπάρχει αυτό το χρέος. Σήμερα μάλιστα ιδιαιτέρως που ο εχθρός αρπάζει τους πιστούς μέσα από το στρατόπεδο του Χριστού, εμάς τους ιερείς μας έχει καταστήσει φρουρούς της δικής του της μάνδρας. Αυτό ακριβώς με τρομάζει όταν ενθυμούμε πάλι των λόγων του Ιεζεκιήλ, δηλαδή του Θεού, που μου λέγει ότι εάν δεν φωνάξω και δεν σαλπίσω δια των επερχόμενων κίνδυνων και χαθεί έστω και ένας άνθρωπος, τότε όπως με ειδοποιεί ο Θεός δια του προφήτου, το αίμα αυτού του ανθρώπου εκ της χειρός σου εκζητήσω. Αλλά κι αν, αγαπητοί μου, πάλι εγώ σαλπίζω, αλλά η δική σας η αμέλεια σας εμποδίζει να ακούσετε τον Λόγο του Θεού, τότε αναμφισβήτητα η ευθύνη βαρύνει εσάς. Έτσι θα ήθελα, ειλικρινά θα ήθελα, με όλη τη δύναμη και με όλη τη θέρμη της καρδιάς μου, να σας παρακαλέσω να ακούσετε τον Λόγο του Θεού, να τον αγαπήσετε τον Λόγο του Θεού, να τον ακούτε ευκαίρος ακαίρος, χωρίς διαλείψεις, χωρίς απουσίες, και να τον αισθάνεστε
σαν λόγο του Αγίου Πνεύματος. Και όταν τον ακούτε το λόγο του Θεού, να παίρνετε σοβαρές αποφάσεις για τον πνευματικό σας καταρτισμό. Τότε θα έχουμε προκοπή. Τότε κι αν αποτεθεί ότι απλώνει τα δίκτυα του εχθρός να μας συλλάβει και να μας δικτυώσει, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μείνουμε όρθιοι μέσα στη μάντρα του Θεού, μέσα στη μάντρα του Χριστού, χωρίς να κινδυνεύσουμε. Εφέτος μας χαρίζει η εύνοια του Θεού προς μελέτη το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Μετά από την καταδύναμη επισταμένη και αναλυτικοτάτη, όπως θα ενθυμίστε, μελέτη του βιβλίου της Αποκαλύψεως, έρχεται κατά θαυμαστών τρόπων η μελέτη του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Και τούτο διότι εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως παρέχεται ένα διάγραμμα συνόλου της πορείας της Εκκλησίας μέσα στον προφητικό χώρο, που η ιστορική διάσταση έχει τελείως εξαφανιστεί. Όταν μελετούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, δεν έχουμε καμία αίσθηση του χρόνου, κανένα οροθέσιον του χρόνου. Νομίζουμε ότι αυτά είναι έξω από το χρόνο, κατά έναν τρόπο που έχει διαλυθεί ο χρόνος. Είναι ο χώρος μόνο ο προφητικός, χωρίς το χρόνο. Αντιθέτως, εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων παρέχεται ένα διάγραμμα πορείας της Εκκλησίας μέσα στον ιστορικό χώρο, και την πραγμάτωση μάλιστα των προφητιών που υπάρχουν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, να τη βλέπουμε μέσα εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Συνεπώς, τα δύο αυτά βιβλία ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο με δύο όψεις. Η μία όψη είναι η προφητική της πορείας της Εκκλησίας, και η άλλη όψη είναι η ιστορική της πορείας της Εκκλησίας. Γι' αυτό σας εξήγησα και σας είπα ότι κατά θαυμαστών τρόπων έρχεται τώρα η μελέτη του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων είναι το πέμπτο της Καινής Διαθήκης κατά σειρά, μετά από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Το ιστορικό περιεχόμενό του είναι άμεση συνέχεια του ιστορικού περιεχομένου των Ευαγγελίων. Ενώ δηλαδή στα Ευαγγέλια αναφέρεται περί πάντων ονήρξατο ο Ιησούς ποιείται και διδάσκει, όπως μας λέγει στο προήμιον των πράξεων, εις το βιβλίο των πράξεων αναφέρεται ότι ο Χριστός προεφύτευσε σαν ιστορική πλέον πραγμάτωση, όπως είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, είναι η ίδρυση της Εκκλησίας που πήλε άδου προεφύτευσε ο Κύριος ου κατ' ισχύσους είναι αυτής, και το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, η εξάπλωση του Ευαγγελίου που τους είπε ο Κύριος πορευθέντε εσείς πάντα τα έθνη, μαθητεύσατε όλα τα έθνη στο δικό μου το Ευαγγέλιο, και βλέπουμε τους Αποστόλους να πραγματώνουν αυτήν την προφητεία και την εντολή του Χριστού. Ακόμη η διωγμή της Εκκλησίας υπό των αντιθέων δυνάμεων, όπως προείπε ο Κύριος ότι θα σας οδηγήσουν σε συνέδρια ενώπιον βασιλέων και αρχόντων, και ακόμη
τα καταπληκτικά θαύματα που υπεσχέθη ο Χριστός δια των χειρών των Αποστόλων. Σεις, λέγει, θα κάνετε μεγαλύτερα θαύματα από μένα, είπε ο Κύριος. Και προπαντός το θαύμα της εξαπλώσεως του Ευαγγελίου, αυτό είναι το μέγα θαύμα. Και βλέπει κανείς ότι όσα ο Κύριος είπε εις τα Ευαγγέλια να πραγματώνεται εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Βεβαίως δεν πρόκειται περί ενός βιβλίου που περιέχει μία συστηματική ιστορική έκθεση, ούτε ακόμη αναφέρεται η ιστορία όλων των Αποστόλων και εκείνων που αναφέρονται, όπως είναι το Αποστόλου Παύλου και το Αποστόλου Πέτρου, και αυτές οι ιστορίες δεν ολοκληρούνται. Μάλιστα, περισσότερο αναφέρεται το Αποστόλου Παύλου και τούτο επόμενον είναι, εφόσον, όπως θα δούμε, συγγραφεύς του βιβλίου των πράξεων είναι ο Λουκάς, και ο Λουκάς ή το σύνοδος του Παύλου στις ιεραποστολές του, επόμενον είναι να έχει υλικό περισσότερο δια το πρόσωπον του Αποστόλου Παύλου. Όπως ήδη σας είπα, συγγραφεύς του βιβλίου τούτου είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στο υλικό που μας παραθέτει, παρατηρούμε ότι ο τρόπος της εκθέσεως είναι ένας τρόπος ταξιδιωτικού ημερολογίου, κυρίως από το 15ο κεφάλαιο. Και όπως σας εξήγησα, σαν συνοδός του Παύλου σημειώνει τα κυριότερα γεγονότα της πορείας και της δράσεως του Αποστόλου Παύλου. Συνεπώς, κατά μέγα μέρος του βιβλίου αυτού ο Λουκάς είναι αυτόπτης και αυτίκος. Ό,τι είδε με τα μάτια του και ό,τι άκουσε με τα αυτιά του. Ύστερα, ο Λουκάς πιθανότητα γεννήθη στην Αντιόχεια. Συνεπώς, ίντλησε από προσωπικές του αναμνήσεις σαν μέλος της Εκκλησίας της Αντιοχίας και σαν αυτίκος των άλλων Αποστόλων, και μάλιστα του Αποστόλου Πέτρου, όταν εκείνος έλεγε τα της ιδρύσεως της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και τα της Πεντηκοστής, αλλά και εκείνα που ο ίδιος ο Λουκάς έζησε στην Αντιόχεια, στην ίδρυση της Εκκλησίας της Αντιοχίας, και μάλιστα ο ίδιος έζησε όταν εκεί, όταν οι μαθητές του Χριστού εν ευρία ενία επήραν το όνομα Χριστιανοί δια πρώτη φορά. Αλλά γιατί έγραψε το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ο Άγιος Λουκάς? Για τον ίδιο λόγο που έγραψε, αγαπητοί μου, και το Ευαγγέλιο του. Παρακινηθείς από το Πνεύμα του Άγιον, ώστε εκείνα τα οποία θα κατέγραφε να μείνουν γραπτά μνημεία της ιστορικής πια ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, της ιδρύσεως της Εκκλησίας και εν γέννη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτός είναι ο σκοπός δια τον οποίον έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και το βιβλίο των πράξεων. Αφορμή βέβαια εστάθη κάποιο πρόσωπο, όπως τον αποκαλεί κράτηστον Θεόφιλον, δηλαδή εξοχότατον Θεόφιλον, και του γράφει εις το προήμιον του Ευαγγελίου του ότι σου γράφω το Ευαγγέλιο αυτό ή να επιγνώ περί
είναι επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν, για να γνωρίσεις καλά και με ασφάλεια ό,τι κατηχήθηκες από την χριστιανική πίστη. Αλλά ο απότερος όμως σκοπός της συγγραφής του βιβλίου τούτου είναι, όπως σας είπα, η ιστορική διάσωση μεγάλων γεγονότων, που χωρίς με τούτο να κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ειδική ιστορία, όπως θα έγραφε ένας ιστορικός, και χωρίς να υστερεί σε ιστορικότητα, σε ιστορική ακρίβεια, όμως δεν γράφει ειδική ιστορία ο Λουκάς, αλλά εξ αφορμής των ιστορικών γεγονότων αποβλέπει σε λόγους διδακτικούς και δογματικούς, όπως θα δούμε κατά την ανάλυση και την πορεία της αναλύσεως και ερμηνείας του βιβλίου τούτου. Κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο στρέφεται η δράση των Αποστόλων, οι 18 δημιουργίες των Αποστόλων, αλλά και το πλείστον των θαυμάτων, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αποτελεί η Ανάσταση του Χριστού το κεντρικότατο σημείο του βιβλίου των Πράξεων. Δηλαδή, σκοπός του βιβλίου είναι να καταδείξει ιστορικά πλέον ό,τι αναφέρουν τα Ευαγγέλια δια των Ιησού Χριστών, ότι είναι ο αληθής Μεσσίας, ο αληθής Χριστός, ο οποίος κατά τους προφήτας θα ήτο μεν παθητός, θα εσταυρούτο δηλαδή, αλλά ότι και θα ανεστήβετο την τρίτη ημέρα. Με άλλα λόγια, το βιβλίο των Πράξεων έρχεται να δώσει το μέτρο της Αναστάσεως του Χριστού, απόδειξη ότι ανεστήθη ο Ιησούς Χριστός είναι η Πεντηκοστή, διότι η Πεντηκοστή έρχεται να δώσει την απάντηση, το είπε ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον θα μαρτυρήσει περί εμού, ότι εάν ο Ιησούς ήτο ένας πλάνος, δεν ήτο από τον Θεόν, όπως ήταν το κατηγορητήριό του εκ μέρους των αρχόντων του λαού, τότε βεβαίως θα έπρεπε η ψυχή αυτού του πλάνου ανθρώπου, του λεγόμενου Ιησού, να είναι στον Άδη, όπως οι ψυχές όλων των πλάνων ανθρώπων είναι στον Άδη. Μα τότε ο Θεός δεν θα μπορούσε να τον αναστήσει. Αλλά πού ξέρουμε ότι ανεστήθη ο Χριστός? Είναι η Πεντηκοστή. Εάν ο Χριστός δεν είναι ο αληθινός, εάν ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού, εάν ο Χριστός δεν είναι ο Θεός, τότε δεν θα είχαμε το φαινόμενο, το γεγονός της Πεντηκοστής. Είπε ο Κύριος προφητικά, εγώ θα απέλθω και θα έλθει ο Παράκλητος, ο άλλος Παράκλητος. Αυτός θα μαρτυρήσει για μένα. Τι? Ότι είμαι αληθινός, ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Συνεπώς, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι η απόδειξη ότι ανεστήθη ο Ιησούς Χριστός, διότι εκεί καταγράφεται το γεγονός της Πεντηκοστής, αλλά εκεί καταγράφεται και το γεγονός των θαυμάτων των Αποστόλων. Διότι από πού θα μπορούσαν να αντλήσουν τη δύναμή τους οι Απόστολοι παρά από τον Αναστάντα Ιησού Χριστόν, που ανεστήθη εν Πνεύματι Αγίω? Και συνεπώς τα θαύματα των Αποστόλων είναι το δεύτερο τεκμήριο, η δευτέρα απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι Θεός που έγινε άνθρωπος. Και το τρίτο σημείο, το βιβλίο των Πράξεων αναφέρει ότι εκείνοι που ανέλαβαν το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού
στα πέρατα της Οικουμένης, διότι ο πυρήνας των κηρυγμάτων των Αποστόλων, θα το ειδείτε αυτό στην πορεία του βιβλίου, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αυτοί απειρνήθησαν εξ ολοκλήρου τη ζωή τους. Εάν οι ίδιοι, οι οποίοι ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, και ο ίδιος ο Χριστός είπε «και έθεσθεν οι μάρτυρες και θα σταθείτε μάρτυρές μου ότι ανεστήθην», εάν είχαν μπροστά τους ένα ψέμα και μία απάτη, δεν θα ελάμβαναν ένα έργο τόσο μεγάλο, τόσο φοβερά μεγάλο, γιγάντιον, λεόντιον, που να είναι έργο ζωής και να προσφέρουν όχι απλώς τον κόπο τους, αλλά την ίδια τους τη ζωή. Αυτές όλες είναι μαρτυρίες ότι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά είναι Θεός και όντως ανεστήθη ως άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε από την εισαγωγή που σας κάνω, σε μια εποχή που αρνείται τον Ιησού Χριστόν, τι επιχειρήματα έχουμε και μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας, τουλάχιστον για μια προσωπική πίστη, τουλάχιστον να κατοχυρώσουμε τη δική μας την πίστη δια των Ιησού Χριστών, αλλά να βοηθήσουμε και τους άλλους οι οποίοι παραπέουν στα θέματα της πίστεως. Είτε μας αρέσει, αγαπητοί μου, είτε δεν μας αρέσει, το κεντρικό σημείο της ανθρωπίνης ιστορίας και του σύμπαντος ολοκλήρου είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν αρνηθούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, παραπέουμε, δεν ξέρουμε τίποτα, υπάρχει μεταφυσικό σκοτάδι, δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος, και πάντοτε θα παλεύουμε και λίμωνο μέσα στον ορθολογισμό μας λέμε ότι παλέουμε ευγενικά τον ευγενή αγώνα του πνεύματος, για να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι κάνουμε ευγενή αγώνα μέσα στη φιλοσοφία και μέσα στην επιστήμη να γνωρίσουμε τι είναι ο άνθρωπος, ενώ μας το λέγει ο ίδιος ο Κύριος και μας το αποκαλύπτει αυθεντικά. Ποτέ δεν μπορώ να μάθω και να ξέρω ποιος είμαι εγώ, εγώ ο άνθρωπος, εάν έχω ψυχή ή δεν έχω ψυχή. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέγω τώρα, γιατί ο καθένας και κάθε μία κυρία που μ' ακούει θα πείτε «μα δεν έχω ψυχή». Πώς μπορούν να λέγουν κάποιοι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει ψυχή? Και αν υπάρχει αυτή η ψυχή, που πηγαίνει και τι γίνεται? Και γιατί αυτή η ανθρωπίνη ύπαρξη πάνω σε αυτόν τον πλανήτη μας? Τι έννοια έχει, τι προορισμό έχει ο άνθρωπος επάνω στον πλανήτη μας, στη γη μας? Έχει νόημα η ανθρωπίνη ύπαρξη? Εγώ σας βεβαιώνω, έξω του Ιησού Χριστού δεν βλέπω νόημα. Κάθε μέρα κάνω τα ίδια πράγματα, όπως φυσικά τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Δεν βρίσκω νόημα. Και λέγω, γιατί γεννήθηκα, για να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί? Δεν βρίσκω νόημα. Το νόημα το βρίσκω μόνο στον Ιησού Χριστό. Εκείνος που μου λέγει ότι η ζωή μου δεν είναι μία παρένθεση μέσα στον χρόνο της δημιουργίας, δεν είναι δηλαδή κάτι που ανοίγει και κλείνει, αλλά είναι κάτι που συνεχίζει μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό σας είπα, το κλειδί είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αν θέλετε, η απόδειξη, η θεμελιωμένη, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, όπως σας εξηγώ, το βιβλίο των πράξεων έρχεται να μας κατοχυρώσει στο θέμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος σχετικά με το θέμα αυτό. «Και γαρ τούτο μάλιστα εστί τούτη το βιβλίον, απόδειξης Αναστάσεως. Τούτου δε πιστευθέντος, οδό και τα άλλα προύβαινεν».
ημενούν υπόθεσης και ο του βιβλίου σκοπός άπας, ως άνθης παχυμερός συλλαβών ύπη, ούτως μάλιστα εστί. Δηλαδή, και γι' αυτό ακριβώς το βιβλίο τούτο είναι απόδειξη της Αναστάσεως. Δηλαδή, εάν αυτό γινόταν πιστευτό, η Ανάσταση του Χριστού, τα άλλα όλα θα έπαιρναν το δρόμο τους και θα πρόκοφταν. Η μεν λοιπόν υπόθεση και όλος ο σκοπός του βιβλίου, όπως θα μπορούσε κανείς να πει σε γενικές, παχυμερώς, σε γενικές γραμμές, είναι κυρίως αυτός. Ποιος? Να καταδείξει την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, χρησιμοποιεί, προσέξτε αυτό το σημείο, χρησιμοποιεί ως αποστολικό ανάγνωσμα το βιβλίο των πράξεων, όχι μετά την εορτή της Πεντηκοστής, αφού το βιβλίο αρχίζει κυρίως από το γεγονός της Πεντηκοστής. Δεν το χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας ως ανάγνωσμα μετά την Πεντηκοστή, αλλά από αυτήν την ίδια την Κυριακή του Πάσχα. Στη λειτουργία την Πασχαλινή αμέσως ακούμε ως αποστολικό ανάγνωσμα το μεν πρώτον λόγον επί εισάμεν ο Θεόφιλε περί πάντων ον επίησε και δίδαξεν ο Ιησούς. Πότε? Την επισημωτάτη ημέρα της Κυριακής του Πάσχα, που μπαίνει εκείνο το θεολογικότατο Ευαγγέλιον, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος, για να καταδειχθεί ότι εκείνος που ανεστήθη, που το αναφέρει το βιβλίο των πράξεων, αυτός είναι ο αιώνιος Λόγος και η αιωνία σοφία του Θεού. Βλέπετε ότι η ίδια η Εκκλησία στην πράξη, οι πατέρες της Εκκλησίας στην πράξη γράφουν αυτό. Σημειώνει επάνω σε αυτό που σας λέγω ο Ιερός Χρυσόστομος τα εξής. Μετά των Σταυρών, δηλαδή μετά τη Μεγάλη Παρασκευή, ευθέως Ανάστασιν καταγγέλλομεν. Δηλαδή έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Δηλαδή έχουμε την εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Της δε Αναστάσεως απόδειξης εστί τα σημεία τα αποστολικά, των δε σημείων αποστολικών διδασκαλίων εστί τούτο το βιβλίον. Αποδείξει έχουμε τα θαύματα των Αποστόλων. Αλλά τα θαύματα των Αποστόλων διδασκαλίων είναι το βιβλίο των πράξεων. Ο τίνιν μάλιστα πιστούτε την Ανάσταση τη δεσποτική, τούτο μετά των Σταυρών, τη Μεγάλη Παρασκευή δηλαδή, και τη ζωηφόρον Ανάσταση, ευθέως οι πατέρες ενομοθέτησαν αναγιγνώσκεστε. Δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας μας έβαλαν να ακούγεται στην Εκκλησία το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Αυτό είναι ο λόγος. Είναι η μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού και της αληθείας των Ευαγγελίων. Εάν τα Ευαγγέλια είναι η ιστορία του Χριστού, η πράξη είναι προποντινά η ιστορία του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, προποντινά, που έρχεται να βεβαιώσει και να κατοχυρώσει ό,τι κατεγράφει εις τα Ευαγγέλια δια το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, Ιωάννης 15,26, «Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα, ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα. «Και ημείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχίζεται μου εσέ, και εσύ σαν άνθρωποι θα λέτε ότι από την αρχή είσαστε μαζί μου, είσαστε μάρτυρες της ζωής μου και της Αναστάσεως μου». Ώστε μάρτυρες το Πνεύμα το Άγιον, μάρτυρες και οι Απόστολοι. Είναι σπουδαίο. Δεν ξέρω ποιος από αυτούς τους σοφούς του κόσμου και της ιστορίας θα μπορούσαν να μας πούν ό,τι θα μας έλεγαν, και θα μας έλεγαν ότι αυθεντικά σας το λέγω. Υποκειμενισμοί είναι όλα αυτά που γράφουν οι άνθρωποι και που λέγουν. Εδώ έχουμε την αυθεντία του Θεού. Η αξία του βιβλίου, όπως αντιλαμβάνεστε, τόσο η ιστορική όσο και η θεολογική,
είναι τεραστία. Χωρίς αυτό το βιβλίο πάρα πολλά πράγματα θα έμεναν σκοτεινά και ανεξήγητα. Περιέχει πλήθος δογματικών θησαυρών, ώστε να καθίσατε το βιβλίο αυτό, να καθίσατε για το βιβλίο αυτό η ανάγκη μελέτη. Όχι μόνο μελέτη, αλλά και αναλύσεως. Όχι απλής αναλύσεως, αλλά λεπτομερούς και βαθιά αναλύσεως. Γι' αυτό το βιβλίο γράφει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί έχει γράψει 4 ομιλίες στην αρχή των πράξεων και έχει γράψει και ολόκληρο υπόμνημα στο βιβλίο των πράξεων με 55 ομιλίες. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Έχει δε και δόγματα εντάφθα ευρύνη άπερ ήμι τούτο ήν το βιβλίον ουδενή σαφώς ούτο γνώριμα εγένοντο». Αλλά το κεφάλαιο της σωτηρίας ημών απεκρύπτετο και άδειλον ήν και δίου και δογμάτων ένεκεν. Δηλαδή υπάρχουν εδώ και δόγματα να βρεις που αν δεν ήταν αυτό το βιβλίο σε κανένα δεν θα γίνονται τόσο γνωστά με τόση σαφήνεια, αλλά και το κυριότερο μέρος της σωτηρίας μας θα απεκρύβετο και θα έμενε άγνωστο ως προς τη ζωή και ως προς τα δόγματα. Ακόμη το βιβλίο αυτό των πράξεων των Αποστόλων αποτελεί ένα αυθεντικό οδηπορικό της Εκκλησίας. Ως το ιστορικό τέρμα της Εκκλησίας που η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εδώ θέλω να προσέξετε, διότι το βιβλίο αυτό είναι ένα καθρέπτης της πορείας της Εκκλησίας. Είναι ένα πρότυπο ζωής της πορείας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορική της πορεία, γιατί μέσα σε αυτήν κινδυνεύει από τη διαλεκτική του κόσμου. Όταν ανοίγει, να το πω πιο απλοελληνικά, όταν η Εκκλησία μέσα στην πορεία της ανοίγει κουβέντα με τον κόσμο, ανοίγει κουβέντα όχι για να τον σώσει, αλλά έλα να τα πούμε, αλλά το έλα να τα πούμε, δηλαδή ανοίγει διάλογο επικίνδυνο. Όταν ο κόσμος λέγει: «Μα καλά είναι αυτά, αλλά δεν νομίζετε πως εκείνο το πραγματάκι είναι κάπως υπερβολικό μέσα στο Ευαγγέλιο? Δεν νομίζετε πως η ακολουθία, η λειτουργία είναι κάπως μακριά και κουραζόμαστε σήμερα άνθρωποι του 20ου αιώνα να τα ψαλιγίσουμε λιγάκι αυτά? Δεν νομίζετε ότι η ηθική του Ευαγγελίου είναι κάπως απειρχαιωμένη σε μια εποχή που τέλος πάντων οι άνθρωποι έχουν ελευθερία?» Όχι, ελευθεριασμόν. Ελευθεριασμόν έχουν οι άνθρωποι, όχι ελευθερία. Γιατί ο ελευθεριασμός είναι δουλεία, αλλά το λέγουν ελευθερία οι άνθρωποι. Κακώς. Δεν νομίζετε λοιπόν σε μια εποχή που οι άνθρωποι σήμερα είναι ελευθερωμένοι από πολλά ταμπού, από πολλές καταστάσεις του παρελθόντος, ότι θα πρέπει και το Ευαγγέλιο να προσαρμόζεται στα σημερινά δεδομένα των αναγκών των χριστιανών? Άωστε λοιπόν το Ευαγγέλιο πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε εποχή. Όχι οι χριστιανοί με το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι τώρα. Ανοίγουμε διάλογο. Η δε εποχή μας, κατεξοχήν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είναι μια εποχή φοβερού διαλόγου των εκκλησιών. Πιστεύω θα το βλέπετε αυτό στις εφημερίδες, στα περιοδικά, και θέλονται προσεγγίσεις και διαρκώς προσεγγίσεις με τους αιρετικούς, με τους αλλοθρίσκους ακόμα. Και ανοίγουμε συζήτηση. Τι θέλουμε να ισχύουμε? Αυτός ο διαλεκτισμός της Εκκλησίας με τον κόσμο εγέννησε το τέρα, το τέρα που λέγεται οικουμενισμός,
ο οποίος οικουμενισμός είναι ένα συνοθήλευμα αιρέσεων. Όσες ποτέ αιρέσει υπήρξαν και όσες ακόμη χαλκεύουν καινούργια και καινούργια, όλες αυτές μέσα σε ένα δέμα αποτελούν τον οικουμενισμό. Πού οφείλεται η ανάπτυξη του οικουμενισμού από τον οποίο κινδυνεύουμε τα τελευταία χρόνια, ιδίως η ελληνική πραγματικότητα στα τελευταία 20-25 χρόνια, που κινδυνεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το πειρασμό, σε αυτό το πειρασμό των χριστιανών, των μελών της Εκκλησίας, να ανοίγουμε κουβέντα με τον κόσμο. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η διαλεκτική. Αλλά αυτή η διαλεκτική που χάλασε τους άλλους, χάλασε τους Προτεστάντες και τους έκανε Προτεστάντες και τους βυθίζει ακόμη περισσότερο και περισσότερο, όπως και τους Ρώμαιο Καθολικούς. Θα σας έλεγα, είναι γιατί λείπει ένα κριτήριο. Και το κριτήριο είναι το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Διότι το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων αποτελεί το πρότυπο πορείας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο αυτόν. Και αν για μια στιγμή βρεθούμε σε έναν πειρασμό και κουβεντιάσουμε με τον κόσμο, όχι για να τον σώσουμε, αλλά για να συμβιβαστούμε, άμα κοιτάξουμε το βιβλίο των πράξεων, θα πούμε λάθος πορεία. Ένα μικρό παράδειγμα. Σήμερα πώς εκλέγονται, παρακαλώ, οι επίσκοποι? Πώς εκλέγονται? Ποιοι παράγοντες μπαίνουν για να εκλέξουν τους σημερινούς επισκόπους? Ανοίγουμε το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Προσευχήθηκε άπαστα η Εκκλησία για να εκλέξει, να αναδείξει το Πνεύμα του Θεού ποιους θέλει. Το Πνεύμα του Θεού, όταν τη θέση του Ιούδα έπρεπε να την καταλάβει ένας μάρτυρης της Αναστάσεως του Χριστού και να είναι οι Απόστολοι 12. Τι έγινε? Ο λαός εξέλεξε δύο, δηλαδή οι χριστιανοί, δύο. Προσευχήθηκε ολόκληρη εκκλησία και έβαλαν κλήρο. Όταν προέκυψαν θέματα πολύς ενασχολήσεως των Αποστόλων με τα οικονομικά, τα τραπέζια δηλαδή, τις αγάπες, και είπε ο Απόστολος Πέτρος, γελάτε εδώ χριστιανοί μου, δεν είναι σωστό να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού και να ασχολούμεθα με τα τραπέζια. Σας προτείνω το εξής: διαλέχτε εσείς, ο λαός, 7 άνδρες μαρτυρουμένους, να έχουν αγαθή μαρτυρία. Από ποιον την μαρτυρία? Από το λαό. Αυτούς, λέει, θα μας τους φέρετε και εμείς θα τους χειροτονήσουμε διακόνους που θα διακονούν τα οικονομικά της Εκκλησίας, δηλαδή το μαγείρεμα, τα χρήματα, τις αγορές κτλ. Κτλ. Και ο λαός εξέλεξε τους 7 εκείνους υποψηφίους διακόνους και πρώτον έβαλε τον πολύ Άγιον Στέφανον, τον πλήρη Πνεύματος Αγίου, γιατί ο λαός είχε ή ήθελε να έχει αγαθά κριτήρια, πνευματικά κριτήρια, γιατί δεν ξέρω και αν ο λαός σήμερα μπορεί να διαλέξει, εάν δεν δέχεται επιδράσεις ξένες, όθνιες. Και τότε παρουσίασαν τους 7 και οι Απόστολοι χειροτώνησαν αυτούς τους 7 και έγιναν οι διάκονοι, οι πρώτοι διάκονοι της Εκκλησίας. Θέλουμε λοιπόν καθρέπτη πως να κινηθούμε μέσα στην ιστορία ως Εκκλησία, η πράξη των Αποστόλων. Αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίο λοιπόν είναι τούτο το βιβλίο. Έτσι, αν λάβετε υπόψη ότι η πορεία της Εκκλησίας είναι μια πορεία που τίνει σε ένα τέρμα, στο τέρμα της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, η Εκκλησία πρέπει να αναζητά αυτό το τέρμα. Ενθυμίστε πως τελείωνε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι λέγει εκεί, λέγει η νύμφη, έρχου Κύριε Ιησού. Και τι λέγει το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα στην Εκκλησία, έρχου, έλα. Και τι απαντάει ο Χριστός? Ναι, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Είναι δηλαδή ένας προσανατολισμός που δείχνει ότι η Εκκλησία
έχει εσχατολογικές προσδοκίες. Ο Κύριος εγγύει, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος έρχεται. Όταν έρθει ο κόσμος και δημιουργήσει αποκλίσεις στην Εκκλησία, τότε, αγαπητοί μου, η Εκκλησία δεν έχει την αναζήτηση του ερχομού του Χριστού. Έχει πια άλλες αναζητήσεις. Έχει πλέον αποπροσανατολιστεί η Εκκλησία και μεταβάλλει τον χριστιανισμό σε επιστήμη, σε τέχνη, σε πολιτισμό, σε κοινωνισμό, σε πολιτική, αν θέλετε, ή και σε απλή ηθική. Σε απλή ηθική. Πράγματα τα οποία έχουν γίνει και γίνονται και τελεσιουργούνται εις τους αιρετικούς της Δύσεως. Ναι, γι' αυτό βλέπουμε μέσα στους Προτεστάντες την παραδείγματι, όχι ο λιγότερο και στον Ρωμαιοκαθολικισμό, να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, να βλέπουμε προσανατολισμούς ξένους, εντελώς ξένους. Ξεχάσαμε ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό σας είπα, το βιβλίο των πράξεων είναι βιβλίο καθοδηγητικών. Αλλά και για τον κάθε πιστό, το βιβλίο των πράξεων είναι ένας γνώμονα πνευματικής πορείας και ζωής. Η μορφή της ύλης στο βιβλίο τούτο είναι ιστορική. Γι' αυτό και είναι και ελκυστική και εποπτική. Παρουσιάζει τα πράγματα με γεγονότα, ιστορία είναι. Ιστορία. Οπότε όταν θα αναφερόμεθα σε μια μας ανάλυση, ιστορία θα αναφέρομαι. Ποιούν, ερωτά πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ιστορία μόνον το πράγμα εσύ και πνεύματος άμυρος ο λόγος, ουδαμός. Τι λοιπόν λέγει, μόνο ιστορία είναι το βιβλίο αυτό και το βιβλίο αυτό είναι άμυρον Αγίου Πνεύματος? Καθόλου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και συνεχίζει, ουδέγαρ έλατον αυτών των Ευαγγελίων ωφελήσε ημάς δινήσετε. Δεν μπορεί να μας ωφελήσει λιγότερο από τα Ευαγγέλια των βιβλίων των πράξεων. Το σάφτης εμπέμπλιστε φιλοσοφίας και δογμάτων ορθότητος. Είναι τόσο πολύ γεμάτο από πνεύμα Θεού, από ορθότητα δογμάτων και θαυμάτων επιδείξεως και μάλιστα των παρά του πνεύματος συνεργασμένων. Μάλιστα θαύματα όχι του Χριστού, αλλά εκείνα που υπευχέθη ο Χριστός στους μαθητάς του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με τη δύναμη του ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό θα λέγαμε, επειδή εκεί αναφέρονται μεγάλες μορφές, άγιες μορφές, άνδρες μεγάλοι και γυναίκες. Και γυναίκες σπουδαίες γυναίκες. Θα λέγαμε ότι για τον πιστό το βιβλίο των πράξεων δεν είναι τι άλλο παρά μία μέθεξη, μετοχή, μέθεξη Αγίων Ανδρών και μέθεξη Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και σημειώνει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, μη δι λοιπόν παρατρέχομεν αυτό, αλλά με τα ακριβίας εξετάζουμε. Ας μην το παρατρέχουμε, αλλά με ακρίβεια να το μελετούμε. Γι' αυτό και εγώ με τη σειρά μου θα σας έλεγα, αγαπητοί, μην απουσιάζουμε, ένα θα προσεκτικοί όταν θα ακούμε, γιατί όταν θα φεύγουμε θα παίρνουμε πολύ την ωφέλεια. Το βιβλίο αυτό πρέπει να συνεγράφει κατά το 62 μετά Χριστόν και πιθανότατα συνεγράφει στη Ρώμη, όταν δηλαδή ο Λουκάς, μένοντας 2 περίπου χρόνια με τον Απόστολο Παύλο δέσμιον, του έμεινε ο καιρός να μαζέψει το υλικό του που είχε, θα λέγαμε, τις σημειώσεις σαν ταξιδιωτικών ημερολόγιων, να το κατατάξει, να το χτενίσει, να το φτιάξει και να το παρουσιάσει ως βιβλίο. Περιέχει 28 κεφάλαια το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, τα οποία είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού. Αλλά
τόσο από φιλολογικής πλευράς, γιατί το βιβλίο, μην ξεχνάμε ότι εγγράφει ελληνικά. Ελληνικά δεν είναι μετάφραση, είναι κατευθείαν γραμμένο ελληνικά με μία γλώσσα, τη γλώσσα του Λουκά, του ελληνιστού Λουκά, που είναι πολύ ωραία γραμμένο το βιβλίο αυτό, αλλά όσο και από πνευματικής πλευράς, γιατί μην ξεχνούμε ότι αληθής συγγραφεύς του βιβλίου τούτου δεν είναι παρά αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέγεται Θεόπνευσταν βιβλίων, όπως είναι και τα άλλα 26 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πράξεις των Αποστόλων. Αυτός είναι ο τίτλος ή η επιγραφή του βιβλίου. Πράξεις των Αποστόλων ή απλώς πράξεις. Στο υπόμνημά του, συγγνώμη, ο Ιερός Χρυσόστομος στο βιβλίο των πράξεων εφιστά ιδιαίτερο στην προσοχή για το βάθος της επιγραφής του τίτλου του βιβλίου και λέγει ότι δεν πρέπει να περάσουμε αβασάνιστα των τίτλων αυτών, γιατί έχει βάθος θεολογικών. Με την ευκαιρία δε που αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου των πράξεων και το αναλύει τον τίτλο, ομιλεί γενικά για την αξία των επιγραφών, ότι δεν πρέπει να παρέρχεται κανείς στις επιγραφές ή βιβλίου ή οπουδήποτε κάτι βλέπει. Σημειώνει ουδέτας επιγραφάς απλώς παριένε χρή, πρέπει να τις περνάμε. Ουδέ ευθέως εις την αρχήν εμβαλήν τη συγγραφή, αλλά πρώτερον οράν την προσιγορία του βιβλίου. Μην ανοίγουμε απλώς ένα βιβλίο και αρχίζουμε να διαβάζουμε. Ας κοιτάξουμε από μπροστά. Ποιος το έγραψε? Ποιος το εξέδωσε? Πού εξεδόθη? Πότε εξεδόθη? Δηλαδή, με άλλα λόγια, πράγματι σε πάρα πολλούς υπάρχει αυτή η επιπολαία συνήθεια να μην προσέχουν τον τίτλο του βιβλίου, ούτε τον συγγραφέα, ούτε τον εκδότη, ούτε την ημερομηνία εκδόσεως του βιβλίου. Προπαντός δε σχεδόν ποτέ δεν διαβάζουν την εισαγωγή ενός βιβλίου. Είναι γνωστό ότι σε ένα βιβλίο προτάσσεται συνήθως μια εισαγωγή. Πάνε κατευθείαν στο κύριο θέμα του βιβλίου. Και όμως η εισαγωγή είναι ένας χειραγωγός που θα σου πει τι θα βρει στο βιβλίο αυτό, πώς γράφτηκε, τι ευκαιρίες δόθηκαν για να γραφτεί, τι σημεία θίγει το βιβλίο αυτό και το καθεξής. Αγαπητοί μου, αυτή η συνήθεια που έχουμε να μπαίνουμε κατευθείαν στο κείμενο χωρίς να εξετάζομαι έχει επιπτώσεις και κακές, συγγνώμη, κακές οπωσδήποτε, αλλά κάποτε και ολέθριες, διότι εάν το βιβλίο είναι καλό, είναι υγιές βιβλίο και δεν προσέξω ποιος το έγραψε. Εγώ το έχω πολλές φορές δει αυτό το πράγμα, μου λένε διαβάζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ποιος το έγραψε, ερωτώ. Α, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε. Θα ήταν ειλικρινέστερος αν μου έλεγε δεν πρόσεξα, δεν διάβασα ποιος το έγραψε. Εάν δεν λοιπόν το βιβλίο είναι υγιές, τότε υπάρχει κέρδος. Συγγνώμη, δεν έχουμε ζημιά. Συγγνώμη, δεν έχουμε ζημιά. Εάν όμως το βιβλίο δεν είναι υγιές, είναι θα λέγαμε λιμικό, δηλαδή αρρωστιάρικο, βιβλίο βρώμικο, τότε αν δεν προσέξουμε ποιος το έγραψε, δεν θα παρασυρθούμε, δεν κινδυνεύουμε από το περιεχόμενο του βιβλίου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, θα σας έλεγα με ένα παράδειγμα. Αν πρόκειται να ανοίξουμε μια κονσέρβα, να τη φάμε, δεν διαβάζουμε απ' έξω στην ετικέτα
Τι περιέχει η κονσέρβα? Τι? Από πού είναι η προέλευση? Τρώμε, ξέρω εγώ, σαρδέλες. Ισπανικές είναι, πορτοκαλέζικες είναι, ελληνικές είναι, σαν αυτές τις σαρδέλες. Ακόμη, δεν θα διαβάσουμε, γιατί σήμερα πολλά πράγματα μας προσβάλλουν την υγεία μας, δεν θα διαβάσουμε και τα συστατικά μέσα. Έχει μέσα συντηρητικά? Τι πράγματα έχει αυτό? Ή ακόμη μπορεί αυτή η κονσέρβα να έχει λήξει την ημερομηνία ασφαλείας της, να είναι παλιά κονσέρβα. Αλλά κι αν ακόμη την ανοίξουμε, δεν τη μυρίζουμε, δεν χρησιμοποιούμε τη μύτη μας, δεν χρησιμοποιούμε τα μάτια μας να δούμε τι χρώμα έχει αυτό που τρώμε. Μπορεί να έχουν γίνει σαρδέλες κόκκινες μέσα, πράσινες μπορεί να έχουν γίνει. Δεν χρησιμοποιούμε τα μάτια μας? Και ρωτώ, τόση φροντίδα, σωστά, για την υγεία του σώματος, σωστά. Αλλά γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και στα βιβλία που διαβάζουμε, που αφορούν την πνευματική μας υγεία? Γιατί εκεί να μην προσέξουμε? Και ένα παράδειγμα που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λάβεις, λέγει, ένα γράμμα, δεν προσέχεις ποιος σου το στέλνει? Ή ακόμα δεν προσέχεις και σε ποιον το στέλνει? Κάποτε μπορεί να πάρω εγώ ένα γράμμα και να μην είναι δικό μου, να είναι αλλουνού. Δεν θα κοιτάξω και τον αποστολέα και τον παραλήπτη? Και μετά σκίζω το φάκελο να ανοίξω να δω τι μου γράφει αυτός που μου στέλνει το γράμμα. Ή χωρίς να κοιτάξω, ανοίγω και διαβάζω. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί, φανερώνουν ότι πρέπει να εξετάσουμε και τους τίτλους των βιβλίων. Χρησιμοποιεί μάλιστα ένα πολύ ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια του ομιλία που αναφέρεται στην αξία των επιγραφών, στην αξία της μελέτης των επιγραφών, ότι ο Απόστολος Παύλος εστήριξε τη θαυμασία δημιουργία του στον Άριο Πάγος τους Αθηναίους πάνω σε μια επιγραφή. Περπατούσα, λέγει, και είδα ένα βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Λοιπόν, αυτό τον άγνωστο Θεό, τον οποίο εσείς ευσεβείτε, εγώ ήρθα να σας τον γυρίξω, να σας τον καταγγείλω. Όλη η αφορμή ήταν από εκεί, από την επιγραφή. Γιατί απλούστατα ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν ο αδιάφορος άνθρωπος, ήταν εκείνος ο οποίος πρόσεχε ό,τι έβλεπε. Πρόσεχε ό,τι έβλεπε και βάθαινε σε ό,τι έβλεπε. Και λέει κάτι επιγραμματικότητο ο Ιερός Χρυσόστομος, το οποίο δεν είναι μόνο για τη μελέτη των βιβλίων, αλλά για κάθε τι. Ως Περγάρ, ο ειδός κερδένει, πανταχώθεν κερδένει, ούτω και ο μη ειδός καν θησαυρών εύρει κενός άφηση. Εκείνος που ξέρει να κερδίζει, από παντού κερδίζει. Και εκείνος που δεν ξέρει να κερδίζει και θησαυρό να βρει, δεν ξέρει να τον εκμεταλλευτεί. Είναι μια μεγάλη αλήθεια και είναι για όλα τα πράγματα της ζωής μας. Γι' αυτό ό,τι βλέπουμε, μη το βλέπουμε μόνο με τα μάτια μας, αλλά και με το νου μας να το βλέπουμε. Από όλες τις πλευρές να το βλέπουμε. Απ' έξω, από μέσα, τις δυνατότητές του, τις προεκτάσεις του, το κέρδος του, την ωφέλειά του και την ομορφιά του, αν θέλετε. Πολλοί λέγουν χρήσιμο αυτό. Άλλοι λέγουν ωραίο αυτό. Το ρολόι, ωραίο. Χρήσιμο, θα πει κάποιος άλλος. Είναι και ωραίο, είναι και χρήσιμο. Γιατί να δω μόνο ότι είναι χρήσιμο και να μην δω ότι είναι ωραίο? Γιατί να δω μόνο τι είναι ωραίο και να μην το δω ότι είναι και χρήσιμο? Αν το θέλετε, αυτό είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Ο βαθύς, ο παρατηρητικός, που διαθέτει πολλά μάτια, γιατί έχει ξύπνιο νου. Εάν μάλιστα, αγαπητοί μου, με αυτόν τον τρόπο που μας ανοίγει τα μάτια ο Ιερός Χρυσόστομος,
με αυτή την ωραιοτάτη ανάλυση που κάνει γύρω από το θέμα της αξίας των επιγραφών. Μπορούμε να μελετούμε την Αγία Γραφή, τότε ειλικρινά, σύντομα, θα κατακτήσουμε τους κρυμμένους θησαυρούς της Αγίας Γραφής. Αλλά θα επανέλθουμε στον τίτλο, γιατί δεν αναλύσαμε τίποτα, παρά μόνο είδαμε ότι έχει αξία να αναλύουμε τους τίτλους. Αυτό πρώτα ο Θεός θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή.